Και τώρα να έρθουμε στο βαθύ μυστήριο με την εξαφάνιση της 22χρονης στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να έχει αφήσει πίσω της ένα παιδί 2 ετών, ενώ επίσης φέρεται να δήλωσε σε ανήλικη φίλη και γειτόνισά της ότι έφυγε με έναν άνδρα. Δεν προκύπτουν ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία για την ταυτότητά του. Η Έλικο Κάλλη είναι κοντά μου στο στούντιο. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πολύ παράξενη ιστορία. Καλησπέρα, Έλικο. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται ότι έρχεται σιγά-σιγά το φως σε αυτή την υπόθεση. Έχουμε εξέλιξη τη τελευταία στιγμή με βάση τις επικοινωνίες που προσπαθήσαμε να έχουμε λίγο νωρίτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν την συγκεκριμένη πληροφόρηση, η οποία είχε διαβιβαστεί και στην οικογένεια της 22χρονης από το κορίτσι με το οποίο φέρεται να επικοινώνησε η αγνοούμενη μία ημέρα μετά την φυγή της από το σπίτι της. Να σας πω ότι τα ίχνη της 22χρονης φαίνεται να εντοπίζονται στην περιοχή της Πελοποννήσου, εκεί όπου φαίνεται να κατευθύνθηκε με το πρόσωπο, το σύντροφο, όπως τον έχει χαρακτηρίσει το νέο της σύντροφο, η 22χρονη. Οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας λένε ότι είτε οι αστυνομικές αρχές, είτε άτομο από την οικογένειά της κατάφερε σήμερα να μιλήσει τηλεφωνικά μαζί της. Η οδηγία που δόθηκε προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει η νόμιμη συνέχιση της υπόθεσης ήταν να μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα επειδή βρίσκεται εκτός Κρήτης και να δηλώσει την παρουσία της για να σταματήσει η έρευνα για την εξαφάνισή της, όμως η ίδια δεν εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα. Θεωρούν οι αρχές ότι βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της έρευνας για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με θετικό το στοιχείο ότι φαίνεται να έχει δώσει ίχνη ζωής και να εντοπίζεται σε τόπο διαφορετικό από την Κρήτη.